Πρέπει να σας πω ότι οι μέλλον εκφράζουν περισσότερο τα έργα του δημόσιου χώρου, δηλαδή νιώθω περισσότερο ευθέκρα στις παραλίες. Βραβευμένος ευθέκτονος για τον άξονα της Αριστοτέλους του 1997 που ποτέ ήταν διεθνής διαγωνισμός που ποτέ δεν υλοποιήθηκε και πολλές άλλες μελέτες που έχουμε κάνει για τον δημόσιο χώρο. Δεν νιώθω την ίδια ικανοποίηση ούτε με λαχτήριο, ούτε με ένα σπίτι. Ο δημόσιος χώρος είναι κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και νομίζω ότι αυτό το ζω και στην καθημερινότητά μου. Εξάλλου έχω φέρει εδώ κάποια φυλάδια και κάποιες αφήσεις από, από μια σειρά εκδηλώσεων που κάνουμε με το τεχνικό κοινοβούλιο και το δημόσιο χώρο, τα οποία μπορείτε να πάρετε αν θέλετε. Εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το Σάββατο με μια έκθεση στον κήπο των Ρόδων στη Νέα Παραλία, το συνέδριο που θα γίνει στο Ολύμπιο και πολλές άλλες δράσεις κατά τη διάρκεια του δεκαημέρου. Και ένα εργαστήριο θεατρικής που αυτή την εποχή γίνεται στο Εθνικό Πολιτείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παραλία. Το 2000 προκυρήθηκε αυτός ο διαγωνισμός. Πρέπει να σας πω ότι το έργο ήταν πάρα πολύ μεγάλο για την κλίμακα τη δική μας και για, βέβαια, και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, εμείς το αντιμετωπίσαμε ως μια περιπέτεια, ως μια αναζήτηση και κάπως έτσι ξεκινήσαμε και κάναμε τον διαγωνισμό. Το ότι βραβευθήκαμε ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη για μας, γιατί δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα βραβευόμαστε σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Νομίζω ότι αυτό που κυρίως εκτίμησε η θετική επιτροπή την οποία αποτελούσαν μέλη από την ΑΠΤΙΤΑ, από το Πολιτείο και από το Δήμο, ήταν κυρίως το γεγονός ότι αυτή η μελέτη είχε μια σχετική φρεσκάδα σε σχέση με αυτό που γενικά γινόταν στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το δημόσιο χώρο. Και βέβαια αυτή η φρεσκάδα σε ένα πολύ μικρό βαθμό πρέπει να το πούμε, κάπου στην πορεία εμποδίστηκε, γιατί μία από τις ιδέες που είχαμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα πειραματικό κήπο στην παραλία, που βέβαια αυτό δεν μπορούσε να γίνει, τουλάχιστον εκείνη την εποχή, αποδεκτό από την διεύθυνση Πρασίνου και έτσι μας είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πειραματικό κήπο και καταλήξαμε στον κήπο των Ρόδων. Βέβαια δεν αλλάξαμε καθόλου το σχεδιασμό γιατί πιστεύω ότι πάνω θα έρχονταν μια εποχή που πιθανόν τα πράγματα θα αλλάζανε και επομένως ουσιαστικά αλλάξαμε το όνομα και αλλάξαμε και τα φυτά πιστεύοντας ότι σε κάποια χρόνια θα μπορούσε αυτό να γίνει αποδεκτό. Η λογική μας ήταν ότι δεν θέλαμε να ανατρέψουμε την εικόνα αυτή που υπήρχε στην συλλογική μνήμη της παραλίας. Θέλαμε να ενισχύσουμε το κομμάτι το οποίο ήταν διαμορφωμένο και να ξανασχεδιάσουμε το κομμάτι το οποίο ήταν διαμορφωτο. Γιατί, να θυμάστε καλά, υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο ήταν διαμορφωτο. Αυτό μας έβαλε σε μια λογική επομένως σχεδιασμού που βασιζόταν σε αυτό που ήδη είχαμε εκεί, που βασιζόταν στην σχέση του τμήματος αυτού της παραλίας με την πόλη και επομένως σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να δώσουμε μια ταυτότητα σε αυτή την περιοχή, μια περιοχή με πολύ μεγάλο μήκος, κατά μήκος της θάλασσας και άρα έπρεπε να έχει να φροντίσουμε μια στρατηγική σε σχέση με αυτό. Επιλέξαμε επομένως να δημιουργήσουμε κάποιους χώρους με ένα θεματικό περιεχόμενο και έτσι να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες και στους χρήστες να έχουν μια εναλλακτικές λύσεις κατά μήκος αυτής της πορείας ανάλογα με τις διαθέσεις που θα ήθελε.